Γεια σας φίλες και φίλοι του καναλιού, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, καλώς ήρθατε, το όνομά μου είναι Ακάς, είμαι αριθμολόγος, αστρολόγος και αναλυτής ταρό. Στο κανάλι μου θα βρεις πάρα πολλά πράγματα, πολύ ενδιαφέρουσα, βιβλιοθήκη, διάλεξε μια κάρτα, βασιλιάδες βασίλισσες, πυθαγόρια αριθμολογία, ζώδια, προβλέψεις, ρηξίματα παράξενα, τσιγκάνικα, αιγυπτιακά και πολλά και πολλά πάρα πολλά άλλα. Λοιπόν, το σημερινό μας θέμα είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο, πάρα πολύ όμορφο και θα είναι επίσης και πολύ διδακτικό. Βλέπετε εδώ πέρα, έχω πάρει στυλό και χαρτί. Πάρτε και εσείς κάποιο στυλό και χαρτί. Δεν ανησυχείτε, δεν είναι κάτι δύσκολο, θα είναι πολύ 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 εύκολο, διότι θα σας μάθω να βγάζετε τις αδελφές ψυχές και τις δίδυμες φλόγες. Οι πληροφορίες που θα δείτε εδώ αφορούν κυρίως αριθμολογικά, το οποίο είναι και ένα εύκολο κομμάτι για να το εφαρμόσετε κι εσείς. Θα έχετε και αυτό το βίντεο, οπότε μπορείτε να ανατρέχετε και να το βλέπετε. Και επίσης και λίγο αστρολογικά θα σας πω πώς ξεχωρίζουμε τις δίδυμες φλόγες και τι σημαίνει. Βέβαια, στην αστρολογία είναι πιο πολύπλοκο το θέμα, διότι κοιτάμε πάρα πολλά πράγματα, πολλές παραμέτρους, πλανήτες, όψεις, τετραγωνισμούς, τριγωνισμούς, οίκους κτλ. Αντικριστά από το χάρτη του. Μάλλον συγκρίνουμε, να το πω έτσι, τους δύο χάρτες, αλλά όμως μπορούμε να δούμε εδώ, αυτή τη στιγμή, για αδελφές ψυχές, για δίδυμες φλόγες, μέσα από τη μεθοδολογία που θα σας δείξω. Δεν είναι δύσκολο, είναι αρκετά εύκολο. Απλά πάρτε κάποιο χαρτί και τα λοιπά. Έχετε χρόνο δηλαδή για να πάρετε χαρτί και μολύβι. Όμως, δεν θα σταματήσουμε εκεί, διότι στη συνέχεια θα ρίξουμε και διάλεξε μια κάρτα. Διότι τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε το ρίξιμο των δίδυμων φλογών, το ρίξιμο των αδελφών ψυχών. Είναι ένα ιδιαίτερο ρίξιμο λοιπόν, το οποίο εκεί θα αναλύσουμε και θα δούμε κάποια πράγματα. Μέσα από αυτή τη μεθοδολογία και μέσα από αυτά τα ωραία πράγματα να πάρουμε εμπνεύσεις, να καταλάβουμε τι συμβαίνει στη ζωή μας, γιατί ελκύουμε τις συγκεκριμένες καταστάσεις, γιατί ελκύουμε συγκεκριμένους ανθρώπους, συγκεκριμένους άντρες, συγκεκριμένες γυναίκες, τι συμβαίνει, τι γίνεται, ενεργειακά, πώς πηγαίνει όλο αυτό το πράγμα, πώς κλιμακώνεται. Είδατε, θα είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ όμορφο. Πρωτού όμως ξεκινήσω, να δώσω και λίγο χρόνο εσείς, μιας και μπορεί να ψάχνετε για χαρτί και μολύβι. Επίσης, να πω το εξής. Κάτι συγκλονιστικό. Στο site μου, 5 δωρεάν υπηρεσίες. Υπάρχει το 3 κάρτες, το οποίο το έχετε τερματίσει, έχει φτάσει 18.000 hits περίπου. Μία κάρτα, πλήρες αριθμολογικό προφίλ, επίσης chat με τον Ακάς, τσατάρετε κατά κάποιο τρόπο μαζί μου, γράφετε το αίτημά σας και εγώ απαντάω πάλι πίσω. Λοιπόν, και το συγκλονιστικό online μαντίο. Παιδιά, δεν υπάρχει πουθενά στην Ελλάδα. Online μαντίο δεν υπάρχει. Με χρησμούς από κρυστάλλους, αστρολογία, αριθμολογία, συμβολισμούς, ό,τι θέλετε. Είναι καταπληκτικό, έχει γίνει με πάρα πάρα πολύ εξαιρετική και καλή δουλειά. Λοιπόν, να φτάσουμε στο για τα αυτά τώρα. Προτού μπούμε λοιπόν στην ιστορία μας και να ξεκινήσουμε, να σας πω 2-3 πραγματάκια. Λοιπόν, ο Πυθαγόρας έλεγε: ψάξε την μορφή που αναλογεί στον ιερό αριθμό 1 και που διαιρέσεως κάνει ορατού στον οφθαλμό σου τους 3 άλλους ιερούς αριθμούς, το 4, το 7 και το 10. Αν τους βρεις, δεν θα αναγνωρίσεις μόνο ποιος είσαι ή τι είσαι, αλλά θα αναγνωρίσεις επίσης πού ίστασαι, πού είναι το κέντρο και ο σκοπός της όλης ανθρώπινης πορείας σου. Και άλλα πολλά θα γνωρίσεις. Όποιος έχει μάτια για να βλέπει, ας βλέπει. Αυτά είναι τα λόγια του Πυθαγόρα, ο οποίος πολύ πολύ απλά, για να σας το πλοπίσω, δηλώνει ότι μέσα από συγκεκριμένους αριθμούς, μέσα από συγκεκριμένη μεθοδολογία, μπορείτε να ανακαλύψετε το σχέδιο της ζωής σας. Το σχέδιο, το δρόμο σας, την ψυχή σας, το σχέδιο ζωής, το πεπρωμένο σας, που πηγαίνετε, τι κάνετε κτλ. Εντάξει. Αλλά ας πάμε τώρα να δούμε, να πάμε κατευθείαν στο θέμα μας, να αρχίσουμε να αναλύουμε κάποια πράγματα. Λοιπόν, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που θα παίξει ρόλο αυτή τη στιγμή είναι τα φωνήεντα. Προσέξτε μόνο τα φωνήεντα τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε στο όνομα και το επώνυμο. Θα πάρουμε τα φωνήεντα από οποιοδήποτε όνομα και επώνυμο. Πρωτού γίνει αυτό όμως, πρέπει να δούμε τις αριθμολογικές δονήσεις. Υπάρχει τα 7 φωνήεντα λοιπόν. Υπάρχει το α με δόνηση 1. Υπάρχει το ε με δόνηση
5. Υπάρχει το ήτα με δόνηση 8. Εντάξει, υπάρχει το ιώτα με δόνηση 1. Υπάρχει επίσης το όμικρον με δόνηση 6. Υπάρχει το ύψιλον με δόνηση 3. Και υπάρχει το ωμέγα με δόνηση 8. Αυτές είναι οι δόνησεις. Το φέρνω και κοντά για να το βλέπετε. Αυτός είναι ο πίνακας. Τώρα, οι αριθμοί από το αρχαίο ιωνικό αλφάβητο που χρησιμοποιούσε ο Πυθαγόρας έχει αλλάξει κατά πολύ. Έχουν χαθεί γράμματα λόγω κατάρρευσης του εννιαδικού, έτσι λέγεται, αλφαβήτου, διότι όταν προσθέταμε τους αριθμούς κάθετα, οριζόντια, διαγώνια κτλ., έβγαινε πάντα ο αριθμός 9. Λοιπόν, και για άλλους λόγους. Έγινε κατάρρευση. Τώρα, γιατί έγινε κατάρρευση, αφήστε το. Ναι, λένε για εξελίξεις κτλ. Εκεί πλέον αγγίζει τα όρια της συνωμοσιολογίας. Ας το αφήσουμε για την ώρα, είναι ίσως για μια άλλη κουβέντα και για ένα άλλο βίντεο. Έγινε λοιπόν κατάρρευση του ελληνικού αλφαβήτου. Άλλαξαν οι αριθμοί, έγιναν εσωτερικές μετακινήσεις, χάθηκαν πράγματα. Στην ουσία, στοχεύσανε στην ιερότητα του αλφαβήτου, στην ιερότητα των αριθμών, στην ιερότητα της ψυχής των Ελλήνων και των ανθρώπων γενικότερα, της ανθρωπότητας. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε το εξής. Αυτά είναι τα γράμματα, είναι τα 7 φωνήεντα. Γιατί όμως χρησιμοποιούμε τα 7 φωνήεντα? Διότι τα 7 φωνήεντα είναι, μάλλον τα φωνήεντα, τα 7 φωνήεντα είναι ο αριθμός της ψυχής σύμφωνα με τους Πυθαγόριους. Και γιατί οι Πυθαγόροι, λοιπόν, να σας εξηγήσω για το γιατί, να μην σας τα λέω μόνο έτσι, διότι οι Πυθαγόροι ήτανε, λατρεύανε την ορφική θεολογία. Η ορφική θεολογία λοιπόν είχε μια μυστική γνώση και έλεγε αρκετά πράγματα μέσα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Θα σας διαβάσω ένα μικρό έτσι απόσπασμα. Η φθόγγη λοιπόν των 7 σφαίρων, κάθε νύη εκ των οποίων παράγει ένα συγκεκριμένο ήχο, τόσο οι ίδιοι όσο και κάθε τι που έχει συνδεθεί από εκείνους, αποκαλούνται από τους σοφούς άρητοι και από αυτούς τους φθόγγους έχουν λάβει την ονομασία τα φωνήεντα γράμματα. Γιατί και εδώ ο φθόγγος έχει την ιδιότητα που έχει στους αριθμούς η μονάδα. Και ακούστε προσεκτικά, συνδυάζοντας τα φωνήεντα, που είναι η ψυχή, με την ύλη που είναι τα σύμφωνα, όπως η ψυχή με το σώμα και η αρμονία με τις χορδές, συγκροτούν η μεν ψυχή ζώα, τη ζωή δηλαδή, η δε αρμονία τόνους και μελωδίες, τα δε φωνήεντα δυνάμεις δραστικές και τελεστικές των θείων. Εδώ είναι και τα αντίστοιχα ξόρκια που λένε και αντίστοιχες μαγικές κουβέντες, τα magic spells και δεν ξέρω τι άλλο, όπου ένας καλός, ας το πούμε έτσι, ιερέας, όπως κάνανε οι αρχαίοι Έλληνες, γνωρίζανε μυστικές λέξεις οι οποίες είχαν πολύ μεγάλη επίδραση και δύναμη, αλλά για να το πετύχεις αυτό δεν αρκούσε μόνο το ξόρκι ή το μαγικό ή οι λέξεις, έπρεπε ενεργειακά κάποιος να είναι πάρα πολύ δυνατός. Αυτό, προχωράμε λοιπόν. Πέρα από αυτό λοιπόν, σας είπα λίγο για ορφική, έτσι, για τον Ορφέα, για την θεοφιλοσοφία που πιστεύανε λοιπόν οι αρχαίοι Έλληνες, ειδικά οι Πυθαγόροι, και λένε κατά την γέννηση του Απόλλωνας εις την ίσον Δήλων, ο μύθος ιστορεί, οι κύκνοι άησαν, δηλαδή ύμνησαν, ομίλησαν επτάκης. Η μυστική γνώση περί της επταήχου φωνής ή της επτάδος φωνής υπονοεί τα 7 χορδάς του Απολωνίου λύρας κιθάρας. Υπονοεί τα 7 φωνήτα της λυριζούσης ελληνικής γλώσσης και τα 7 χρώματα των λυρών, δηλαδή των ηλιορροών του σύμπαντος του κόσμου. Η ονομασία κύκνος παραβολικός προφητεύει των εμπνεσμένων και αποκαλυπτικών λόγων, δηλαδή των αλφών, λευκό δηλαδή χρώμα, προφητικό και ερμηνευτικό λόγο. Τα 7 χρώματα του φάσματος, της ήριδας, 7 ήχους συχνοτήτων, του ακνοβολούντος λευκού ηλιακού φωτός και όλα αυτά είναι οι 7 ποιότητες του Απόλλωνα, της λύρας του Απόλλωνα. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Επίσης οι αρχαίοι Έλληνες μέσα από τα φωνήεντα βαφτίζανε και τα αρχαία ελληνικά αγάλματα. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα εδώ πέρα? Εδώ λοιπόν θα πάμε μέσα από τα φωνήεντα να δούμε αριθμολογικά για τις αδελφές ψυχές. Τι αριθμό έχετε εσείς και τι αριθμό έχει η αδελφή ψυχή σας. Αυτό που χρειάζεται να κάνετε λοιπόν εδώ σε αυτό το πραγματάκι είναι το εξής. Θα βάλετε κάτω το όνομά σας, όχι πως σας φωνάζουν, το βαφτιστικό ή αυτό που είναι γραμμένο στην ταυτότητα. Αν έχετε ή εσείς ή ο σύντροφός σας ή αυτός που σας ενδιαφέρει δύο ονόματα, δηλαδή Μαρία Ελένη, θα γράψετε και τα δύο και το επώνυμο. Οπότε έχουμε όνομα, εντάξει,
και επώνυμο. Από εδώ, αυτό το οποίο κάνουμε είναι μετράμε μόνο φωνήεντα. Παραδείγματος χάρη, σε αυτό εδώ πέρα το παράδειγμα. Εδώ τι έχουμε, έχουμε το 6, το 6, το 1, το 5, το ω, εντάξει, το ε που είναι το 3 και το ω που είναι το 6. Στη συνέχεια, αυτό που κάνω είναι προσθέτω τους αριθμούς μεταξύ τους. Εντάξει, για να φτάσω σε ένα τελικό αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν τώρα εδώ πέρα θα κάνετε αυτό για εσάς, το κάνετε για τον σύντροφό σας, για εσάς, μονός αριθμός και μονός αριθμός για να φτάσετε να δούμε τις αδελφές ψυχές, για να δούμε τι συμβαίνει μεταξύ σας. Όταν έχετε λοιπόν τώρα τι συμβαίνει. Όταν έχετε κοινό αριθμό ψυχής, όποιος και να είναι αυτός, είπαμε τα κάνουμε μονά. Δηλαδή αν έχετε τον ίδιο αριθμό 1 ή 2 ή 3 ή 4 ή 5 ή 6 ή 7 ή 8 ή 9, ίδιο κοινό αριθμό, εντάξει, τότε είστε αδελφές ψυχές. Αν για οποιοδήποτε λόγο έχετε ένα πρόβλημα στο να υπολογίσετε τους αριθμούς και θέλετε κάτι πολύ πιο γρήγορο, θα πάτε στο site μου, εκεί που λέει αριθμολογία και αριθμολογικό προφίλ, θα πατήσετε κλικ, αριθμολογία, αριθμολογικό προφίλ, θα βάλετε όνομα, επώνυμο, αν θέλετε μην βάλετε μήνα, ημέρα, έτος γέννησης κτλ. Μπορείτε να το αφήσετε γιατί κοιτάμε μόνο ψυχή τώρα. Και από εκεί θα δείτε εάν οι αριθμοί σας είναι ίδιοι. Εάν δεν είναι ίδιοι, τότε εδώ πάμε σε ένα άλλο κομμάτι το οποίο δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε αυτή τη στιγμή, δεν είναι επί του παρόντος. Μπορείτε όμως να ανατρέξετε στο βιντεάκι μου για να δείτε στο δώρο που σας έχω κάνει όσον αφορά στο μεταξύ τους, τη διαφορά μεταξύ τους για να δείτε τι συμβαίνει. Εδώ λοιπόν κοιτάτε αν έχετε τον ίδιο αριθμό. Αν βγάζετε και ίδιο τον αριθμό 1, αν βγάζετε τον αριθμό 2 κτλ. Έτσι, να βγάζετε ίδιο αριθμό. Δηλαδή, α άτομο βγάζει ένα αριθμό 5 και το β άτομο βγάζει και αυτό τον αριθμό 5 στον αριθμό της ψυχής. Τότε έχουμε ένα είδος αδελφές ψυχές. Κοιτάζουμε και άλλα πράγματα. Αναφορικά θα σας τα πω, δεν θα τα κοιτάξουμε τώρα. Προσωπικότητα, κοινή πορεία ή δρόμο ζωής, που το έχω βάλει και στο site μου, μπορείτε να το δείτε, γιατί και αυτός είναι ένα πολύ σημαντικός αριθμός. Ο αριθμός ολοκλήρωσης ή και πεπρωμένου λέγεται σε κάποιες περιπτώσεις. Και μετά βλέπουμε τον αριθμό έντασης και τον αριθμό σύμπνοιας ή τον αριθμό με τον οποίο ταιριάζουν. Είναι αυτό που αφαιρούμε εσωτερικά από την ημέρα γέννησης. Αφαιρούμε και βρίσκουμε τον αριθμό μας, έτσι, από την ημέρα γέννησης. Ο αριθμός έντασης είναι κάτι άλλο. Δεν θέλω να σας μπερδέψω όμως περισσότερο, το αφήνω εδώ, γιατί λέμε για αδελφές ψυχές. Αυτό λοιπόν είναι ένα κομμάτι, όμως, εδώ υπάρχει και το εξής. Να σας πω τώρα. Όταν θέλουμε να αναλύσουμε, να δούμε για αδελφές ψυχές, όταν έχουμε λοιπόν, είπαμε, τον ίδιο δρόμο ζωής και κυρίως όταν έχουμε, προσέξτε, τον αριθμό 5, στον αριθμό ψυχής λέω πάλι, και τον αριθμό 9, δεν είστε μόνο αδελφές ψυχές, αλλά είστε και δίδυμες φλόγες. Εδώ λέμε αδελφές ψυχές. Ωραία. Και εδώ, αυτή η συνθήκη, όταν βγάζετε δηλαδή ή κοινό αριθμό και οι δύο έχετε το 5 ή το 9, τότε είστε και δίδυμες φλόγες. Εντάξει. Παίζει ρόλο. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Το αφήνω λίγο εδώ. Διότι θα κάνουμε αυτή τη στιγμή το επόμενο που έχει να κάνει πώς βρίσκουμε τις δίδυμες φλόγες πιο συγκεκριμένα. Αλλά θυμηθείτε. Βέβαια μπορείτε να γυρίσετε πίσω, να το δείτε και είπαμε υπάρχει και το site το οποίο μπορεί να σας βοηθήσει με τους αριθμούς να μην παιδευτείτε. Πάμε να δούμε τώρα εδώ, να το γράψουμε και μετά θα ρίξουμε, αλλά είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ ωραίο, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ σαν θέμα και είναι και ενδιαφέρον και διασκεδαστικό και πολύ πληροφοριακό. Πάμε να δούμε τώρα δίδυμες φλόγες. Άλλο πράγμα εδώ. Εντάξει, είπαμε, το προηγούμενο ήταν αδελφές ψυχές, δίδυμες φλόγες. Δίδυμες φλόγες μπορεί να είναι κάποιος και να έχει και δίδυμες φλόγες και αδελφή ψυχή. Υπάρχει όμως μια διαφοροποίηση. Θα σας την εξηγήσω λίγο πιο μετά. Πάμε να δούμε εδώ πέρα. Πώς βρίσκουμε τις δίδυμες φλόγες. Παίρνουμε ημέρα γέννησης. Εντάξει, δική μας και του ατόμου που μας ενδιαφέρει. Άτομο Α, άτομο Β, ας το πούμε. Τι κοιτάμε για να δούμε εάν είστε δίδυμες φλόγες. Οποιοςδήποτε έχει τον αριθμό 1, είπαμε τώρα, ημέρα, μόνο ημέρα γέννησης. Ημέρα γέννησης. Έχει οποιοςδήποτε τον αριθμό 1 ή τον αριθμό 10. Αν το α άτομο έχει τον αριθμό 1 ή το β άτομο έχει τον αριθμό 1. Ή κάποιος έχει τον αριθμό 1 και ο άλλος το 10 ή και το αντίθετο. Εντάξει.
Δεύτερο, όποιος έχει τον αριθμό 5 και τον αριθμό 6, ημέρα γέννησης και τούμπαλιν που λένε. Ή εσείς έχετε το 5 ή ο σύντροφός σας έχει το 6, να το πω έτσι αυτό. Ο αριθμός 13 και ο αριθμός 16. Εντάξει. Όποιος έχει γεννηθεί ημέρα 13 ή ημέρα 16 και είναι μεταξύ σας. Όποιος έχει γεννηθεί ημέρα 7 και ημέρα 22. Αυτές είναι η πρώτη συνθήκη για να δούμε τις δίδυμες φλόγες. Αν έχετε αυτό εδώ πέρα, έχετε λοιπόν ένα πρώτο σημάδι ότι είστε δίδυμες φλόγες και αν προσθέσω αυτά τα δύο μεταξύ τους, μου κάνει πάντα τον αριθμό 2. Δίδυμες φλόγες, ο αριθμός 2. Προσέχουμε ιδιαίτερα εδώ, επίσης, ναι, πάμε στο εξής, ναι, ήθελα να πάω στο επόμενο. Πάμε τώρα μήνας γέννησης. Εντάξει. Εδώ, οι συνθήκες που επικρατούν είναι οι εξής. 1, 10. Πρώτη του μήνα ή 10 του μήνα. 2 και 9 του μήνα. 5 και 6 του μήνα. Και 8 και 12 του μήνα. Εντάξει. Λοιπόν, και εδώ αν παρατηρήσετε, αυτοί οι αριθμοί μας κάνουν τον αριθμό 2. Λοιπόν, οπότε, μας κάνουν εδώ πέρα τον αριθμό 2 και εδώ πέρα. Ημέρα και μήνες, για να βρούμε τις δίδυμες φλόγες, λοιπόν. Να κάνουμε τώρα το εξής διαχωριστικό. Τι σημαίνει, αδελφές ψυχές, θα σας φέρω λίγο εδώ να το βλέπετε. Εδώ είναι το αδελφές ψυχές, ας το γράψουμε, δεν πειράζει. Ποιες είναι οι διαφορές τους. Τι σημαίνει αδελφές ψυχές, τι σημαίνει δίδυμες φλόγες. Μάλιστα. Είναι ένα ιδιαίτερο θέμα το οποίο θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες. Θα μπορούσαμε να γίνουν πολύ μεγάλες αναλύσεις. Και στις δύο περιπτώσεις, εκείνο το οποίο σημαίνει είναι ότι έχετε έλξη εσείς και εκείνος μεταξύ σας, έχει γίνει η έλξη μεταξύ σας με σκοπό κάτι να πάρετε και να μάθετε. Αυτός είναι ο στόχος, αυτός είναι ο σκοπός. Η ψυχή σας έχει έλξει το συγκεκριμένο σύντροφο για να μάθετε κάτι, ό,τι και να είναι αυτό, και μέσα από αυτή τη διαδικασία να μπορέσετε και εσείς να προχωρήσετε και να μάθετε πράγματα για την αγάπη, για τον έρωτα, για τη μοίρα, για όλα αυτά. Οι δίδυμες φλόγες είναι πολύ απαιτητικές και πολύ δύσκολες. Όταν όμως καταφέρουν και οι δύο και ισορροπήσουν, τότε μπορούν να βιώσουν την απόλυτη ένωση. Οι δίδυμες φλόγες είναι πιο ζώρικες από τις αδελφές ψυχές και οι δίδυμες φλόγες στην ουσία είναι ένα καθρέφτισμα της δικής μας ψυχής και του εαυτού μας. Εντάξει. Εδώ είπαμε, όταν συμβαίνουν αυτές οι συνθήκες, ή η ημέρα ή μήνας ή και τα δύο μπορεί να συμβαίνουν, έτσι, να το ξεκαθαρίσω, ή η ημέρα ή μήνας ή και τα δύο. Όταν είναι και τα δύο, τότε εδώ σημαίνει ότι πρέπει να γίνει μια πολύ σημαντική δουλειά και από τους δύο. Τώρα θα μου πείτε, γίνεται, δεν γίνεται, τέλος πάντων. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Όμως όλα καταλήγουν σε ένα συμπέρασμα. Και δίδυμες φλόγες. Και αδελφές ψυχές σημαίνει έλξη, μοιραία έλξη, προκειμένου και οι δύο να μάθουν. Να αποκτήσουν εμπειρίες. Ό,τι και να είναι αυτό. Λοιπόν, αυτό έτσι τόσο απλό να το κάνουμε και αστρολογικά λίγο να σας πω, δίδυμες φλόγες και αδελφές ψυχές είναι υπολικότητες. Βέβαια, κοιτάμε και άλλα πράγματα στην αστρολογία, αλλά είναι υπολικότητες. Ελάτε να σας πω τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, κριός ζυγός, τάβρος σκορπιός, δίδυμος τοξότης, καρκίνος εγώκερος, λέων υδροχώος και παρθένος και ιχθύς είναι το πρώτο σημάδι που κοιτάμε και βλέπουμε, διότι παίζουν άλλα ρόλο και πολλά άλλα πράγματα ρόλο στην αστρολογία, αλλά κυρίως είναι αυτά. Δηλαδή, ένας εγώκερος με έναν καρκίνο, είτε άντρας είτε γυναίκα, καταλαβαίνουμε αμέσως ότι είναι μια καρμική συνάντηση, έπρεπε να συνδεθούν για τον Α ή Β λόγο. Στην αστρολογία αυτό που λέει ότι ο καρκίνος εκφράζεται μέσα από τον εγώκερο και ο εγώκερος εκφράζεται μέσα από τον καρκίνο. Ο εγώκερος παίρνει νερό και ο καρκίνος παίρνει γη. Ο καρκίνος παίρνει σταθερότητα και ο εγώκερος παίρνει συνέστημα κτλ.
Αυτό ήταν λοιπόν η επεξήγηση, αυτές ήταν οι πολύ απλές αναλύσεις. Μπορεί να πάτε πίσω και στο βίντεο, να το ξαναδείτε, να το κάνετε. Υπάρχει το site μου που μπορεί να σας βοηθήσει πάρα πολύ να σας βγουν αυτόματα χωρίς να τρελαθείτε και να δείτε λοιπόν τι γίνεται πραγματικά και το τι συμβαίνει. Πάμε όμως τώρα να τα μαζέψω εγώ, διότι έχουμε να κάνουμε τώρα το διάλεξε μια κάρτα και θα κάνουμε το ρίξιμο, το άνοιγμα των δίδυμων φλογών και της αδελφής ψυχής. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Η όλη ιστορία θα γίνει με 4 decks. Για να αρχίσουμε να αναλύουμε. Εδώ θα σας φέρω το πρώτο deck να το δείτε. Εδώ είναι το δεύτερο deck να το δείτε. Λοιπόν, εδώ είναι το... Μισό λεπτό να το πιάσω. Οπα, μισό λεπτό γιατί μου έφυγε λιγάκι. Ωραία, εντάξει, το πιάσαμε. Το τρίτο deck. Και στη συνέχεια το τέταρτο deck. 4 decks για εσάς. Είναι έτοιμα για να κάνουμε λοιπόν το ρίξιμο, ειδικό ρίξιμο, αδελφές ψυχές, δίδυμες φλόγες. Δείτε το λίγο, πάρτε λίγα δευτερόλεπτα, δείτε ποιο deck διαλέγετε και επειδή ξέρω ότι αγωνιάται και για μένα τι θα επιλέξω αυτό. Εντάξει. Όμως δεν θα σας αφήσω εδώ, για πάμε να δούμε λίγο κάτι. Είμαι περίεργος, θέλω να δω λίγο το bottom of the deck τι κρύβει. Στην πρώτη επιλογή, γιατί μπορεί κάτι να σας αλλάξει και να σας ελκύσει και κάτι άλλο. Στην πρώτη επιλογή, μάλιστα, έχουμε ένα δεκάρι. Μάλιστα. Είπαμε, τα δεκάρια με πανέμορφη εικόνα, να το φέρω και κοντά να το βλέπετε. Εντάξει, από zoom άλλο τίποτα, από καθαρότητα εικόνας, σκίζουμε. Λοιπόν, εδώ τώρα δείχνει το 10. Το βλέπετε, το δεκάρι. Το δεκαράκι μας. Μην ξεχνάτε. Τα δεκάρια, λοιπόν, είπαμε ότι είναι ένας σημαντικός παράγοντας για δίδυμες φλόγες, έτσι, μην το ξεχνάμε. Θα σας τα υπενθυμίζω εγώ δηλαδή και καθ' όλη τη διάρκεια του ρηξίματος για να μην ξεχνιόμαστε. Στη συνέχεια λοιπόν τι έχουμε εδώ, έχουμε ένα 2 και ο αριθμός 2 είναι πολύ σημαντικός, είναι η ένωση. Πολύ όμορφη κάρτα, εντάξει, συγκλονιστική κάρτα και αυτή, συγκλονιστική εικόνα. Στη συνέχεια, στο bottom of the deck του τρίτης επιλογής έχουμε έναν άσο, αυτό που επέλεξα και εγώ μάλιστα. Λοιπόν, δύναμη, πάθος, καρμικές σχέσεις, δίδυμες φλόγες λοιπόν εδώ, καθρεφτίσματα. Και η επόμενη κάρτα, άλλο ένα διάρρη. Καλά, είναι συγκλονιστικό. Ελάτε να δείτε τι έχουμε φτιάξει εδώ πέρα. Το 2 λοιπόν, 2 πεντάκτινο, 2 γη και ο αριθμός 2 εδώ πέρα. Τι έχουμε, 1, 2, 1, 2 έχουμε. Εντάξει, λοιπόν, σας αφήνω. Λίγα δευτερόλεπτα και ξεκινάμε να κάνουμε το πανέμορφο ρίξιμο. Λοιπόν, τα μαζεύω εδώ για να μην έχουμε θέμα. Ωραία λοιπόν. Έλατε εδώ. Να τα βάλω στην άκρη. Και θα ξεκινήσουμε λοιπόν το όμορφο ταξίδι μας. Ας ανακατέψουμε λίγο για να κάνουμε αυτό το πολύ όμορφο, συγκλονιστικό ρίξιμο, το ρίξιμο λοιπόν δίδυμων φλογών, αδελφής ψυχής, αδελφών ψυχών και πετάγονται εδώ πέρα, να τους λοιπόν ο υπότης. Τι έχουμε εδώ πέρα, έναν υπότη ξυφών, gentleman, ε. Αυτός λοιπόν εδώ πέρα φέρνει ένα φως, ένα ιδιαίτερο φως και το φέρνει μέσα από την επικοινωνία του. Είναι επικοινωνιακός, γνωρίζει, είναι και εκπαιδευμένος, μπορεί να είναι και μορφωμένος. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτό το οποίο λέει είναι ότι ξέρεις κάτι. Αυτό που θέλω να κάνω είναι να σε δω καλύτερα, να σε γνωρίσω καλύτερα. Ω, καλά. Εντάξει, όχι δεν έκανα κάτι μαγικό, αυτό απλά δείχνει πολύ ενέργεια, πολύ δύναμη, ωραία, πολύ καλά. Πέταξε λοιπόν αυτός ο συγκεκριμένος. Πάμε όμως να δούμε, για πάμε. Για πάμε να δούμε τι έχουμε να κάνουμε. Ξεκινάμε. Πρώτη κάρτα. Για να δούμε πώς περιγράφει αυτή η κάρτα τις δίδυμες φλόγες, αδελφές ψυχές και τι σημαίνουν. Και έχει βγει ο τρελός. Είναι η τρέλα του έρωτα λοιπόν. Πολύ δυνατή κάρτα, πολύ ενέργεια, είναι η χαρά της ζωής. Πολλές φορές βέβαια όμως αυτή η κάρτα σημαίνει ότι πρέπει να ξεκινήσουμε και από το μηδέν στη ζωή μας. Ή όταν νομίζουμε ότι έχουν όλα τερματίσει, όλα είναι σαν ένα τέλμα, να ξεκινήσουμε πάλι από το μηδέν σαν τρελή. Θα αφήσουμε τον εαυτό μας να ερωτευτεί ξανά τόσο τρελά. Ή θα μπουν δικλείδες ασφαλείας και θα λένε δεν μπορώ άλλο να πληγωθώ.
Αυτό βέβαια εξαρτάται από τον κάθε άνθρωπο, αλλά εδώ όμως δείχνει σαν γενική περιγραφή, σαν γενικό μήνυμα, ότι εδώ μιλάει για την τρέλα του έρωτα. Ισχυρή κάρτα. Για να προχωρήσουμε. Και μετά θα τα δούμε όλα. Για να δούμε τι επιρροές υπάρχουν γενικότερα σε εσάς. Στον έρωτα, στην αντοχή ψυχής σας, στον άνθρωπό σας ή οτιδήποτε είναι, στη γνωριμία σας. Και είναι ένα είδος δύναμης. Έχει βγει το 8 λοιπόν. Είναι, και εδώ πέρα είναι η δύναμη. Η ισχύς. Εδώ θέλετε πρώτα απ' όλα εσείς, τον άντρα, όσοι είστε γυναίκες, τον άντρα να είναι δυνατός. Και όσοι είστε άντρες, θέλετε εσείς να είστε οι δυνατοί. Όχι μόνο να φαίνεστε, όχι μόνο του φαίνεστε, αλλά να είστε. Μέσα από τον έρωτα όμως γεμίζεται δύναμη. Η επιρροή του έρωτα είναι πολύ δυνατή. Η έλξη λοιπόν εδώ πέρα δείχνει ότι είναι πάρα πολύ ισχυρή, πάρα πολύ δυνατή. Πολύ καλό αυτό. Πάρα πολύ καλό αυτό. Πάμε σε κάτι άλλο τώρα. Γιατί τον συνάντησα, γιατί την συνάντησα. Ποιος ήταν ο λόγος. Ό,τι και να είναι. Αχα. Και τι έχουμε εδώ πέρα. Γιατί έχουμε έναν άσο. Τι είπαμε προηγουμένως. Οι άσοι σηματοδοτούν μια ενδυνάμει δίδυμη φλόγα. Και εδώ σημαίνει ο άσος είναι από τα καλά χαρτιά, ο άσος μπαστούνι, δηλώνει το πάθος, το νέο ξεκίνημα, η ομορφιά της νέας γνωριμίας, ο ενθουσιασμός, όλα αυτά τα ωραία συναισθήματα, αλλά και η φλόγα μέσα μας που μας καίει και είναι η φλόγα του έρωτα, η φλόγα της αγάπης. Αυτό λοιπόν είναι, αυτός είναι ο λόγος λοιπόν που συναντηθήκατε για να ερωτευτείτε παράφορα, για να σας κάνει αυτό το άτομο, είτε άντρας είτε γυναίκα, να νιώσετε τη φλόγα του έρωτα, τη δύναμη του έρωτα. Συγκλονιστικό, συγκλό που λένε κιόλας, να το πω και μοντέρνα. Να δούμε κάτι άλλο. Εάν υπάρχει ένα συμβόλαιο μεταξύ σας, προηγουμένως μίλησα και είπα για συμβόλαια, είπαμε για τον Πυθαγόρα και τα λοιπά, για σχέδιο ζωής, αν υπάρχει κάποιο συμβόλαιο μεταξύ σας, και βεβαίως και υπάρχει, και βεβαίως και υπάρχει, και είναι στη μοίρα σας, έτσι, για εσάς τις γυναίκες είναι αυτός εδώ πέρα ο άντρας. Δυνατός, σίγουρος, δίκαιος, δεν έχει φόβο να πολεμήσει και θα πολεμήσει ακόμα και με σπασμένο το σπαθί του, έτσι. Δεν έχει φόβο να υπερασπιστεί τα ιδανικά του, τις ιδέες του, αυτά που πιστεύει. Αλλά υπάρχει ένα συμβόλαιο εδώ. Γιατί αυτό σημαίνει νομικά, σημαίνει έγγραφα, σημαίνει υποθέσεις, δικαστήρια, τίτλους, κάποια θέση κτλ. Κτλ. Αλλά είναι αυτό που λέμε ο λόγος του συμβόλαιο, αλλά έχετε και συμβόλαιο μεταξύ εσείς. Δηλαδή η έλξη ήταν μοιραία. Έπρεπε να γίνει. Για να δούμε κάτι άλλο, για να τα πάω λίγο πιο πάνω αυτά, για να έχω λίγο χώρο, συγγνώμη. Λοιπόν, για να δούμε κάτι άλλο, ας το αφήσω λίγο εδώ πέρα. Για να πάμε στο επόμενο. Το επόμενο είναι, ποιο είναι το μάθημα. Ένα πολύ σημαντικό μάθημα για εσάς. Να μάθετε, μάλλον. Εδώ επίσης, αν είστε άντρας, συγγνώμη γιατί ξέχασα να το πω, αν είστε άντρας, σημαίνει εσείς να είστε ξεκάθαροι στη σχέση σας. Εδώ είναι το μάθημα. Το πολύ σημαντικό μάθημα. Και αυτός εδώ πέρα ο βασιλιάς, αυτός εδώ πέρα που είναι ο βασιλιάς πεντάκτηνο, έρχεται να διδάξει τη φροντίδα, την πίστη, τη σταθερότητα, την ύλη βεβαίως, αλλά είναι και πολύ σοφός. Και εμπειρίες. Ήρθε και ο ίδιος να σας δώσει για εσάς και εμπειρίες. Το αφήνουμε εδώ πέρα. Το επόμενο είναι πώς θα γίνουν καλύτερες οι σχέσεις. Ή είστε τώρα σε σχέση ή θα είστε σε σχέση ή το ψάχνετε. Και έχει βγει λοιπόν ένας βασιλιάς κούπα. Είναι η μεταμόρφωση εδώ πέρα. Σημαίνει λοιπόν ότι χρειάζεται τη σταθερότητα, αλλά εδώ σημαίνει και το συναίσθημα. Ένας άντρας ο οποίος συναισθηματικά θα είναι όριμος. Για να καλυτερεύσουν οι σχέσεις σημαίνει ότι στον έρωτα και ο άντρας βέβαια, αλλά αν είστε άντρας σημαίνει ότι είστε εσείς που πρέπει να καλυτερεύσετε, αν είστε γυναίκα σημαίνει ότι πρέπει σε θέματα σχέσεων ο άντρας
να είναι σε ένα επίπεδο, να έχει ένα επίπεδο ωριμότητας, ενσυναίσθησης, αλλά να έχει και καρδιά, να έχει συνέστημα. Ροή. Εδώ μην τον μπερδεύετε, εντάξει, βέβαια μπορεί κάποιος να γελάσει και να πει ότι τα πίνει αυτός εδώ πέρα, έτσι. Ρίχνει το κρασί του και πίνει, γιατί είναι πότης, όντως δηλαδή, στα ταρό, αυτός εδώ πέρα ο βασιλιάς, όταν είναι ανισόρροπος, σημαίνει ότι πίνει πολύ και μπορεί να γίνει και βίος και πολύ ψυχρός και πολύ κακός. Γιατί είπαμε, τα ζώδια του νερού μπορούν να μπουν σε ιδιότητες του νερού. Το νερό τι κάνει, το νερό μπορεί να γίνει και πάγος, έτσι. Αλλά όμως εδώ δηλώνει τη ροή του συναισθήματος. Αυτός ο άνθρωπος να έχει ροή προς τα εσάς, να σας δίνει, έτσι θα, να δίνει προς τα εσάς δηλαδή συναισθήμα. Έτσι θα γίνουν καλύτερες οι σχέσεις. Και στο επόμενο είναι πώς εσείς μπορείτε να βοηθήσετε τη σχέση και είναι να τι εδώ μια βασίλισσα πεντάκτηνο. Ένας βασιλιάς με μια βασίλισσα, μάλλον μια βασίλισσα με δύο βασιλιάδες. Μπορεί στη ζωή σας όντως να έχετε, προσέξτε, τι θα πω, δύο μόνο σημαντικές σχέσεις. Δεν εννοώ εμπειρίες, γνωριμίες, φλέρτι ή οτιδήποτε άλλο, εντάξει, ή και ερωτικές σχέσεις. Δεν πάμε εδώ στο πλήθος, πάμε στη σοβαρότητα και στην ποιότητα. Εδώ φαίνεται ότι εσείς είστε των σχέσεων βέβαια, των σοβαρών σχέσεων, των σταθερών σχέσεων, είστε πιστοί, εκτός και αν κάτι άλλο σας αναγκάσει να πάρετε άλλες αποφάσεις, θελκτική, γνωρίζει τι θέλει, γνωρίζετε τι θέλετε, έτσι. Είστε μια γυναίκα που γνωρίζει τι θέλει, αλλά οι σχέσεις σας στη ζωή σας θα είναι δύο σοβαρές. Και θέλετε αυτές οι σχέσεις, διότι δίνετε πολύ μεγάλη σημασία στην ποιότητα. Και οι άντρες, στους οποίους εσείς ελκύετε κυρίως, είναι ή άντρες με οροσκόπο ζώδιο γη ή άντρες με οροσκόπο ζώδιο νερό. Ή εν πάση περιπτώσει μπορεί να έχουν και πολύ νερό ή πολύ γη στο χάρτη τους. Εντάξει, παίζει και αυτό. Θα τολμούσα να πω και μεσουράνημα, αλλά δεν θέλω να σας μπερδέψω περισσότερο, μην αρχίσουμε τι είναι το μεσουράνημα κτλ. Εδώ τώρα θέλω να ρίξω δύο κάρτες καρμικές. Αυτές είναι οι καρμικές κάρτες βέβαια. Η μία κάρτα λοιπόν η καρμική είναι αυτή εδώ πέρα. Λοιπόν, αν για να δω και κάτι άλλο, μισό λεπτό. Ναι. Αυτή η κάρτα είναι ο κρεμασμένος. Η προδοσία. Εδώ είναι η προδοσία. Στις παλιές κάρτες ταρό, αυτή η απεικόνιση ήταν το με κρεμάσανε ή τους κρέμασα ή τους πρόδωσα. Ή σε κάποιες ταρό αποτυπώνεται και ο Ιούδας που από κάτω έχει και κάποια αργύρια, ας πούμε. Η καρμική αυτή κάρτα δηλώνει, γιατί είναι και ο Ποσειδώνας εδώ από πίσω, αυτή η κάρτα δηλώνει δυσκολίες, δηλώνει θυσίες, δηλώνει ότι για έναν μεγάλο έρωτα ή για να μείνετε εσείς σε αυτόν τον έρωτα χρειάζονται θυσίες. Το αν είστε διατεθειμένος, διατεθειμένες να το κάνετε, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Εντάξει. Λοιπόν, και η επόμενη καρμική κάρτα είναι λοιπόν ο αριθμός 4. Πόσο όμορφη κάρτα. Λοιπόν, το 4 πεντάκτινο δείχνει ότι θα περάσετε ή περνάτε ή θα περάσετε, καρμικά τώρα μιλάμε, και μέσα από την εμπειρία της μοναξιάς, μέσα από την εμπειρία της απομόνωσης, μέσα από κάποιες δύσκολες λίγο καταστάσεις, οι οποίες, γιατί εδώ είπαμε, αυτά τα δύο είναι καρμικά, αυτά τα δύο καρμικά είναι ζόρικ, δεν είναι εύκολα καρμικά. Στο φέρω λίγο εδώ να τα βλέπετε, σαν φτερά ας το κάνουμε, εντάξει. Εδώ ο κρεμασμένος, εδώ το 4 πεντάκτινο μιλάει απομόνωση και θυσία. Εδώ μιλάει δυσκολίες, εμπόδια, πάρ το αλλιώς, και εδώ μιλάει και για απομόνωση και για το ξέρω ότι με γουστάρουν, κοιτάξτε, ξέρω ότι με γουστάρουν, αλλά εγώ κάνω όχι τη δύσκολη, αλλά λόγω καταστάσεων κάπου, κάπως, με κάποιο τρόπο απομονώνομαι και θέλω αυτόν εδώ να μην κρύβεται πίσω από την κολόνα, αλλά να έρθει να μου δείξει και να μου μιλήσει και να μου εκφραστεί και να μου πει τι αισθάνεται για μένα. Άρα λοιπόν τι έχουμε εδώ πέρα να σας πω, γιατί έχουμε πεντάκτινο. Για να δούμε πόσα πεντάκτινα έχουμε. Έχουμε ένα πεντάκτινο, δύο πεντάκτινα και νερό με νερό. Θα σας πω γιατί τα μετράω αυτά και γιατί τα βλέπω. Και εδώ έχουμε και τη δύναμη. Αυτός εδώ πέρα διδάσκει ένα μάθημα. Αυτός εδώ είναι απομονωμένος. Αυτός εδώ πέρα, ναι, του μιλάτε εσείς και δείχνει μια υπεροψία ίσως λίγο, την οποία δεν σας αρέσει. Όμως είπαμε τα καρμικά μαθήματα είναι μαθήματα για να περάσετε, να ξέρετε δηλαδή λοιπόν σε αυτό το ρήξιμο
Και όσοι επιλέξετε το πρώτο deck και με την ανάλυση που θα κάνετε, ότι όλα είναι μαθήματα. Όταν έχουμε αδελφές ψυχές, δίδυμες φλόγες, η ευθύνη μεγαλώνει, οι δυσκολίες μεγαλώνουν. Όχι ότι οι άλλες σχέσεις δεν μεγαλώνουν. Ξέρω, έχετε και άλλα ερωτήματα. Τι είναι καρμικές σχέσεις, τι είναι αυτά. Okay. Καρμικές σχέσεις σημαίνει ότι όταν έχουμε κι άλλο, δηλαδή έχουμε αριθμούς οι οποίοι υποδηλώνουν με κάποιο τρόπο ότι αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να συναντηθούν σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, σε ένα συγκεκριμένο τόπο, ή καρμικές σχέσεις σημαίνει και από προηγούμενες ζωές. Όσο και αυτό ακούγεται παράξενο. Και θα μπορούσα να σας πω ότι εδώ ναι, έχουμε και προηγούμενες ζωές. Γιατί είναι το μηδέν. Που σημαίνει ξεκινάω πάλι από την αρχή. Ενσαρκώνομαι ξανά. Είναι μια υπόσχεση οι δύο αυτές ψυχές, οι δύο αυτές φλόγες να ξαναέρθουν για να τα βρούνε. Τώρα αν θα τα βρούνε είναι ένα άλλο θέμα, διότι εδώ μπαίνουν διάφορα πράγματα. Ωραία λοιπόν. Αυτή ήταν η πρώτη λοιπόν, η πρώτη απεικόνηση. Αυτή ήταν η πρώτη ανάλυση, το πρώτο πακέτο. Πάμε τώρα να δούμε το δεύτερο πακέτο. Τα μαζεύω, πανέμορφες κάρτες. Πολύ όμορφες, πολύ όμορφα μηνύματα. Για να τα μαζέψω και ετοιμαστείτε να πάμε στη δεύτερη επιλογή. Η δεύτερη επιλογή λοιπόν δεν είναι τυχαία που έχει και εδώ και τον αριθμό 2, το βλέπετε έτσι. Λοιπόν, και αν δείτε είναι 1 και 1. Σαν δύο πύλες ή σαν δύο άσια το πούμε. Ή σαν δύο γιώτα θα μπορούσα να πούμε κιόλας. Για να δούμε τι έχουν να μας πούνε λοιπόν. Για να κάνουμε λοιπόν το ρίξιμο, δίδυμες φλόγες, αδελφές ψυχές, μηνύματα, καρμικά. Τι έχουν να μας πούνε, ένα μήνυμα βγαίνει εδώ πέρα και είναι έχουμε, εντάξει, okay. Πέντε κούπα. Με ένα μήνυμα που λέει καλά όλα αυτά που μας λες, αλλά όμως το πέντε κούπα δηλώνει δυσκολίες. Δηλώνει απώλεια, δηλώνει θλίψη, δηλώνει στεναχώρια. Πράγμα που σημαίνει ότι για εσάς οι δίδυμες φλόγες ή οι αδελφές ψυχές, ό,τι και αν έχετε, είναι για σας ένα πλήγωμα, ένα τραύμα, μια δυσκολία, ένα εμπόδιο. Κάτι το ανεκπλήρωτο, κάτι το οποίο ενώ έχει όλες τις καλές προϋποθέσεις, κάπου όλο αυτό στράβωσε. Για κάποιο λόγο. Και δεν είναι τυχαίο που έχουμε και τον αριθμό 5, δείτε αν έχετε αριθμό 5, είπαμε, ή μήνα, ή ημέρα, ή δικιά σας, ή του συντρόφου σας, γιατί κάποιο ρόλο παίζει και κάτι θέλει να σας πει. Για να δούμε όμως τώρα μία περιγραφή γενικότερα, να μας πει κάποια πράγματα. Και έχουμε εδώ τη δικαιοσύνη. Τι έχουμε λοιπόν εδώ, έχουμε τον αριθμό 11. Σε αυτή την ταρό η δικαιοσύνη έχει τον αριθμό 11. Καρακαρμικό, έτσι. Και ο αριθμός 11 φυσικά υποδηλώνει δίδυμες φλόγες, αδελφές ψυχές, δύο άνθρωποι που ήρθαν να συναντηθούν για να μπορέσουν να βρουν τις ισορροπίες μεταξύ τους, να είναι δίκαιο απέναντι ο ένας τον άλλον, να χρησιμοποιούν και τη λογική με έναν σωστό τρόπο και ο έρωτας να βρίσκει ένα νόημα, ένα λογικό νόημα ας το πούμε. Πολύ δυνατή κάρτα. Ο έρωτας εδώ είναι πολύ δυνατή κάρτα. Στο επόμενο είναι τι επιρροές υπάρχουν και ποιες είναι αυτές οι επιρροές που υπάρχουν και έχει βγει. Λοιπόν, εδώ το αναγνωρίζετε. Είναι το 17 είναι το αστέρι, το άστρο, καρακαρμική κάρτα, πηξίδα. Οι επιρροές εδώ πέρα είναι, γιατί έχει και τον αριθμό 7 εδώ μέσα που παίζει μεγάλο ρόλο και αυτός, είναι ένας πνευματικός αριθμός, αλλά το αστέρι δείχνει την υπέρτατη αγάπη, δείχνει τον απόλυτο παράδεισο, γιατί ένας παράδεισος είναι εδώ πέρα πίσω, δείχνει τον απόλυτο οδηγό, την απόλυτη κατεύθυνση, τον απόλυτο δρόμο. Φυσικά δείχνει μια γυναίκα που σημαίνει, μάλιστον εδώ έχουμε δύο αποτυπώσεις δύο γυναικών, που είναι πολύ σημαντικό, διότι φαίνεται ότι η γυναική επιρροή στο δεύτερο ντεκ είναι πολύ ισχυρή, σαν να εξαρτώνταν πολλά πράγματα από εσάς. Πολύ δύναμη. Εδώ είναι, έχουμε τον αριθμό 17, είναι, 7, είναι οι πλειάδες εδώ από πίσω. Ο αριθμός 7, όπως είπαμε προηγουμένως, υποδηλώνει και τα φωνήεντα, αριθμό ψυχής, άρα έχουμε και αδελφή ψυχή εδώ πέρα, και δίδυμη φλόγα και αδελφή ψυχή, σας καλεί δηλαδή ή σας κάλεσε η ζωή ή η μοίρα αν θέλετε το πεπρωμένο, η αστρολογία κτλ. Με κάποιο τρόπο να συνδεθείτε, είτε είστε άντρας είτε γυναίκα, με το άλλο σας μισό,
Για κάποιο λόγο, κάτι έγινε εδώ πέρα. Αλλά είναι καλή κάρτα. Για να δούμε το επόμενο τώρα. Γιατί ήρθε η συνάντηση αυτή, για ποιο λόγο συναντηθήκατε. Και εντελώς τυχαία, τράβηξα πάλι το 2. Κοιτάξτε, να δείτε, μέσα από 76 κάρτες, διάλεξα πάλι αυτή την κάρτα από το σωρό. Με ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Για εσάς, του δεύτερου deck, εδώ πέρα, αρχίζουμε και έχουμε μια πολύ δυνατή αποτύπωση. Είστε αδελφές φλόγες, είστε δίδυμες φλόγες, συγγνώμη, αδελφές ψυχές. Και η συνάντηση έγινε γιατί έπρεπε να συναντηθείτε. Δηλαδή, να πω κάτι άλλο. Τον κόσμο να γερνάγατε, εσείς να πηγαίνατε σε άλλη χώρα, εκείνος σε άλλη χώρα, θα συναντιόσασταν. Δεν υπήρχε περίπτωση. Θα συναντιόσασταν. Καλή συνάντηση, κακή συνάντηση, σας άφησε πίκρα στο στόμα, σας στιμαχώρησε, σας πλήγωσε, είστε άντρες, είτε άντρες, είτε γυναίκα, πληγωθήκατε, κάνατε. Ήταν μοιραίο. Έπρεπε να συναντηθείτε. Και γι' αυτό εδώ αυτή η φιγούρα αφήνει πίσω το παρελθόν. Γιατί δείχνει ότι υπάρχει ένα πλήγωμα. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή εδώ πέρα η μπάρα, αυτή εδώ πέρα το μπαστούνι είναι χωρίς να είναι κλειδωμένο. Κοιτάξτε εδώ, έχει ένα κλείδωμα. Το πάμε πολύ κοντά. Έχει ένα κλείδωμα που σημαίνει τέλος. Το βάζω εκεί και τελείωσε. Το καρφώνω. Εδώ σημαίνει όμως ότι είμαι έτοιμος, έτοιμη για μετακίνηση. Αλλά ναι, κάνατε σχέδια, κάνατε όνειρα. Έμελε όμως να γίνει και να συναντηθείτε. Τέρμα και τελείωσε. Πάμε να δούμε τώρα το συμβόλαιο ή αν θέλετε τις επιρροές γενικότερα, ποια είναι μεταξύ σας η χημεία. Λοιπόν, α, μάλιστα. Βγαίνουν εδώ ο αριθμός 6. Ο αριθμός 6 μπαστούνι δείχνει όχι μόνο την επιτυχία, δείχνει τη συνάντηση, δείχνει το πεπρωμένο, δείχνει την ολοκλήρωση, δείχνει το παρελθόν. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να γνωριζόσασταν και από παλιά. Ξέρετε, συμβαίνει. Πολλές φορές φίλοι, να είναι φίλοι ως φίλοι και κάπου να γίνεται μετά μία σχέση, μία όμορφη σχέση, μία καλή σχέση. Εδώ αυτό κιόλας δείχνει, διότι δείχνει μια προϊστορία. Σας ακολουθούσε μια προϊστορία, δηλαδή ήταν μια συνάντηση μόνο. Είναι μια ιστορία μεγάλη εδώ και ζώρικη. Η οποία όμως, σαν καρμικότητα, δηλώνει ότι έπρεπε να συναντηθείτε και κάτω από φλόγα, κάτω από δύναμη. Ωραία λοιπόν. Ποιο είναι το μάθημα? Ποιο είναι το σημαντικό μάθημα που έπρεπε εσείς να μάθετε? Και έχουμε ένα πεντάρι εδώ, το οποίο, ναι, εδώ αρχίζουμε και έχουμε τώρα, λοιπόν, αν προσθέσω το 5 με το 6, μου κάνει 11. Εντάξει, εδώ έχουμε 5 σπαθί. Είναι το διεκδικό. Είναι το πολεμάω. Πολεμάω για τη σχέση ή πολεμάει και εκείνος για τη σχέση ή αλλιώς πολεμάμε και οι δύο. Πόσο σημαντικό. Οι αδελφές ψυχές και οι δίδυμες φλόγες εύκολα μπορούν να καταρρεύσουν εάν δεν δουλέψουν πολύ τη σχέση τους, εάν δεν την πλάσουν. Είναι σαν ένα καράβι. Πώς να σας το πω. Και είστε καπετάνιοι και οι δύο. Και πρέπει τώρα να περάσετε μέσα από φουρτούνα 15 μποφόρ. Ή να πρέπει να περάσετε μέσα από τις υβλιγάδες πέτρες. Τι θα κάνετε? Ή εγκαταλείπετε το καράβι, ή το οδηγάτε πάνω στην καταστροφή, ή το αφήνετε ακυβέρνητο. Εδώ δείχνει όμως ότι δουλεύω για τη σχέση. Δουλεύουμε για τη σχέση. Αυτό είναι το μάθημα. Ή το μαθαίνετε ή το μάθετε, είναι η δουλειά πάνω στη σχέση. Καταλαβαίνω εδώ ότι μπορεί να βγαίνει μια πίκρα από εσάς και να λέει ότι μα καλά, μόνο εγώ δουλεύα τη σχέση και όχι εκείνος. Ναι, ισχύει. Γι' αυτό και από νικητής μπορεί να βγήκατε ιτημένος ή ιτημένη. Πώς μπορεί να γίνουν καλύτεροι οι σχέσεις? Εδώ, α, είναι πολύ καλό αυτό. Είναι ένα πολύ ωραίο χαρτί και φυσικά εννοείται ότι θέλω να δείτε λίγο πάλι το συμβολισμό. Έχουμε 2-2-2-2. 2 και 2 αντικριστά μας κάνουν 4. Συγκλονιστικό. Ταιριάζει λοιπόν και με το 2 που είπαμε. Εδώ είναι η χαρά. Το πολύ σημαντικό μάθημα είναι η χαρά. Το πολύ σημαντικό πώς θα βελτιωθούν, ας το πούμε, πώς θα βελτιωθούν ας πούμε οι σχέσεις, είναι μέσα από τη χαρά. Πώς θα γίνουν καλύτερες οι σχέσεις, μέσα από κοινωνικοποίηση, μέσα από χαρά, μέσα από
πράγματα τα οποία κάναν χαρούμενους και τους δύο, από κοινού όμως, έτσι. Όχι ο ένας από εδώ, άλλος από εκεί, μέσα από κοινά πράγματα. Οι δίδυμες φλόγες, οι αδελφές ψυχές πρέπει να έχουν, να μοιράζονται κοινά πράγματα. Αλλιώς δεν στέκει. Αυτό είναι ένα άλλο κλειδί εδώ πέρα. Είναι η κοινή χαρά, τα κοινά πράγματα, οι κοινές πράξεις. Δηλαδή, τώρα εντάξει, δεν μιλάμε για extreme πράγματα. Αν σε κάποιον παραδείγματος χάρη αρέσει να βγαίνει με φίλους και στον άλλον δεν του αρέσει, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα ρήγμα εδώ. Αν σε έναν αρέσει να βγαίνει έξω, να πηγαίνει στα μπαράκια με φίλους, να πίνει, να κάνει, να τα λένε, να διασκεδάζουν, και ο άλλος είναι μούχλας, sorry, τι γίνεται? Αρχίζουν οι συμβασμοί, αρχίζουν οι αλληλοϋποχωρήσεις. Δεν είναι κακό. Σε ένα επίπεδο δεν είναι κακό. Αλλά όταν αυτό όμως γίνει κατάχρηση, δυσκολεύει. Και στο επόμενο είναι πώς θα βοηθήσω, πώς θα μπορούσα να βοηθήσω ή να βοηθηθώ εγώ γενικότερα. Και είναι ένας, η ψυχή βγαίνει εδώ πέρα από μόνη. Είναι το εννέα, είναι ο ερημίτης ή η ερημίτισσα. Βαθιές αναζητήσεις της ψυχής. Δηλαδή, εσείς καλείστε, γιατί αυτό είναι και για το μέλλον και από εδώ και στο εξής, να ακούτε την ψυχή σας, να έχετε μία, να φουγκράζεστε την ψυχή σας του τι θέλει. Διότι είπαμε ελκύουμε, η ψυχή ελκύει άλλες ψυχές, όχι το μυαλό. Καλά και το μυαλό, αλλά κυρίως από την ψυχή ξεκινάνε. Και ελκύεται ανθρώπους, έρχονται άνθρωποι, αλλά πρέπει η αναζήτησή σας πλέον να γίνεται με έναν σοβαρό τρόπο. Για να δούμε και το επόμενο. Να δούμε τα καρμικά. Το πρώτο καρμικό είναι μάλιστα. Το καρμικό είναι, εδώ πάλι έχουμε δύο κολόνες. Είναι ο αριθμός 5, είναι ο Ιεροφάντης. Πνευματικότητα, εδώ είναι το κάρμα έτσι, γιατί είναι καρμική και αυτή η κάρτα, πνευματικότητα, αλήθειες και αγάπη. Αυτό είναι τα διδάγματα, τα καρμικά διδάγματά σας. Αυτή είναι η καρμικότητα. Ναι, έμελε να συναντηθείτε και μπορεί αρκετοί από εσάς ή να ήσασταν αρβωνιασμένες, αρβωνιασμένοι, παντρεμένες, παντρεμένοι ή με άλλους γάμους ή οτιδήποτε. Γιατί εδώ δηλώνει και το χωρισμό, εδώ δηλώνει και τις δυσκολίες, δηλώνει και το γάμο, δηλώνει και τις σχέσεις, δηλώνει όλα αυτά τα πράγματα. Καρμικότητα λοιπόν. Μέσα από δυσκολίες, αλλά δηλώνει και την πνευματικότητα των ψυχών. Και το επόμενο καρμικό που θέλω να σας πει είναι, εντάξει, άμα μιλάω για καρμικά, ορίστε. Έχουμε λοιπόν ένα άλλο εξάρι, έχουμε 6 και 5 και έχουμε πάλι ένα 6 και 5 που μας κάνει 11, μας κάνει 2. Λοιπόν, αυτό το εξάρι είναι το 6 κούπα. Μπορεί να είχατε σχέσεις από παλιά. Πολλές φορές ακούμε για παιδιά, μιλάμε για ερώτες από το λύκειο, για ερώτες από το γυμνάσιο, όσους πήγανε στο λύκειο, μεγαλώσανε, παντρευτήκαν στα 22, στα 25, δεν ξέρω τι, και είναι μια ζωή μαζί ή χωρίσανε μετά, ό,τι και να είναι. Είναι μια σχέση όμως που σας σημάδεψε. Τελείωσε. Ήταν ένας συγκεκριμένος, κοιτάξτε εδώ, ένα συγκεκριμένο το Χ, το σημείο Χ. Το σημείο Χ είναι τόπο συνάντηση της ψυχής, το λέει ο Πλάτωνας. Ο Πλάτωνας λέει, αν θυμάμαι, στην Πολιτεία ή στον Τιμαίο. Λοιπόν, έχει κάνει ένα σύμβολο, ένα όμικρον και ένα Χ. Είναι το σύμβολο της ψυχής και της παγκόσμιας ψυχής. Είναι το σημείο συνάντησης. Οι ψυχές σας συναντήθηκαν. Τόσο απλά και τόσο απαλά και χαλάρα. Λοιπόν, πολύ καρμικό εδώ πέρα, πολύ, πολύ δίδυμη φλόγα, πολύ αδελφή ψυχή, πολύ όμορφες αποτυπώσεις, ήρθατε να μάθετε πράγματα για την ψυχή, συναντήσεις, καρμικές συναντήσεις, ναι, βιώσατε ήττα, βιώσατε πόλεμο, βιώσατε πράγματα, δύσκολες καταστάσεις. Το κλειδί όμως είναι η ισορροπία. Να το έχετε υπόψη σας. Το κλειδί σας είναι η ισορροπία και η δικαιοσύνη και το δίνω-παίρνω. Αίτιο, αιτιατό. Δίνω και παίρνω. Τελείωσε. Όχι μόνο δίνω, ούτε μόνο παίρνω. Εισάξια. Αυτό είναι το κλειδί για τη σχέση σας. Το αφήνω λίγα δευτερόλεπτα για να προετοιμαστούμε να πάμε στην επόμενη επιλογή και επιλογή που έχω κάνει και εγώ, για να δω και εγώ δηλαδή, δεν κατάλαβα, να δω και εγώ τα δικά μου. Ναι, τώρα θα αρχίσετε να ρωτάτε και τι γίνεται και τι συμβαίνει και αν είσαι σε σχέση και αν κάνεις, όχι, όχι, δεν θα σας πω, θα το κρατήσω έτσι εκεί, θα το κρατήσω μυστικό. Διότι ναι, πρέπει να κρατάμε και μυστικά. Διότι πρέπει να κρατάμε και όρια και πρέπει επίσης να προστατεύουμε τις δίδυμες μας φλόγες και τις αδελφές ψυχές μας ως κόρη οφθαλμού.
Για πάμε να δούμε εδώ. Στην τρίτη επιλογή που ήταν και δικιά μου επιλογή. Μία πολύ καλή κάρτα, βεβαίως εννοείται ότι εδώ ξεκινάμε αμέσως με δίδυμες φλόγες. Δύναμη, σθένος, δεν έχετε πρόβλημα να κάνετε και νέα ξεκινήματα ακόμα και μέσα από μία αποτυχία στον έρωτα. Γιατί μιλάμε για τον έρωτα. Ωραία λοιπόν, για να ανακατέψω. Λοιπόν, και να κάνουμε τις επιλογές. Οπα, για μισό λεπτό να δω κάτι, δεν έχω τίποτα ανάποδο, γιατί νόμιζα ότι έπιασε το ματάκι μου. Όχι, τίποτα ανάποδο, ωραία. Για να αρχίσουμε να επιλέγουμε. Πάμε, θα δούμε. Έπεσε μόνο του. Θα τη χρησιμοποιήσω λοιπόν. Έπεσε μόνο του και αυτό το οποίο έχει πέσει είναι το αστέρι. Καρμική κάρτα. Θέματα ψυχής, έτσι. Εδώ είναι ο αριθμός 17, μας κάνει 8 και από πίσω είναι και τα 7 άστρα. 7 πλειάδες που μας οδηγούν, μας καθοδηγούν. Υδροχόος από πίσω, συνεχήρωη, αισιοδοξία, τύχη κιόλας. Όμορφα πράγματα, ανακάλυψε την αγάπη. Ανακάλυψε τον έρωτά σου σημαίνει εδώ. Ανακάλυψε πού σε οδηγεί το άστρο σου στον έρωτα. Το αφήνω εδώ. Και βέβαια εννοείται, θέλω να δείτε και τον υπόλοιπο συμβολισμό. Δεν είναι τυχαίες, γιατί κάποιοι σταρό έχουν άλλες αριθμίσεις. Εδώ έχουμε πάλι το X, το 5 στα λατινικά, το V και το 2. Κοιτάξτε το 2, να βγάλω εδώ το χέρι μου, το 2 ορίστε. Τα δύο μπαστούνάκια λοιπόν, που μας ανοίγουν τις πύλες μας. Εδώ είναι η χαρά του έρωτα και η αισιοδοξία και η τύχη. Εδώ δηλώνει και τύχη. Πάμε να δούμε όμως γενικές επιρροές. Και οι γενικές επιρροές είναι ο ερημίτης. Και βεβαίως για ένας ερημίτης έχουμε δύο αρκάνες εδώ πέρα και ο ερημίτης είναι η αναζήτηση ψυχής. Είμαστε άνθρωποι, είσαστε άνθρωποι που αναζητάτε να γεμίσει η ψυχή σας μέσα από μια σχέση. Όχι μόνο το σαρκικό κομμάτι, όχι μόνο το έξω κομμάτι, είναι βαθιά στην ψυχή. Ο σύντροφος ή η σύντροφος θέλετε να γεμίζει την ψυχή σας. Τελεία και παύλα. Και φυσικά είναι καρμική κάρτα. Το 9 εδώ είναι καρμική κάρτα. Δηλαδή, εσείς συντονιζόμαστε, το πω έτσι, με κάρμα, πολύ έντονο κάρμα. Η ψυχή λοιπόν σε αυτή την ενσάρκωση συναντάει ανθρώπους, άντρες, γυναίκες, προκειμένου να εκφραστεί μέσα από μια άλλη ψυχή. Το επόμενο είναι γιατί τον συνάντησα, γιατί την συνάντησα. Και βεβαίως είναι μια ζώρικη κάρτα, τον συνάντησα ή την συνάντησα μετά από έναν δύσκολο χωρισμό. Εσείς ή εμείς συνήθως αυτής της που διαλέξαμε το τρίτο deck, σημαίνει λοιπόν ότι κάτι τρομακτικό έγινε στη ζωή μας, σε θέματα σχέσεων πάντα, έτσι. Κάτι έγινε, μια απώλεια, ένας χωρισμός, ένας μεγάλος έρωτας ο οποίος διακόπηκε. Και εκεί που λέγαμε ότι δεν θα ξαναερωτευτώ ή δεν υπάρχει τίποτα άλλο, τσουπ, αλλά είναι το μάθημα. Ήρθε να μας διδάξει αυτή η συνάντηση και να μας αλλάξει και να μας πει ότι ο πύργος δεν είναι για πάντα πύργος. Ότι η καταστροφή δεν ισχύει για πάντα. Έγινε ό,τι έγινε, ναι, έμεινε στη μνήμη σου, γέμισε η ψυχή σου, πήρε τις εμπειρίες, έμαθες, έκανες, τραυματίστηκες, πόνεσες, αλλά όμως βρέθηκε ένας άλλος άνθρωπος, διαφορετικός ίσως, έτσι, ο οποίος όμως σου έδωσε άλλα πράγματα, σε άλλαξε, ήρθε η αναγκαστική αλλαγή μέσα από την καταστροφή. Έτσι πηγαίνουν τα πράγματα. Στο επόμενο είναι να δούμε τι συμβόλαιο ας πούμε υπάρχει, ποιο είναι το σχέδιο ζωής. Α, και βγαίνει ένα πεντάρι εδώ και είναι να σε βγάλει από τη μιζέρια ή να μας βγάλει από τη μιζέρια, από τη μοναξιά μας. Δείτε πώς έρχεται η ιστορία εδώ και λέει η αναζήτηση της ψυχής για να βρεις τον σύντροφο σε οδήγησε να βρεις αυτό που θέλεις μέσα από καταστροφή και δυσκολίες και εμπόδια για να βγεις εσύ από τη μιζέρια που νομίζεις ότι νιώθεις και ότι δεν έχεις τίποτα στη ζωή. Και σου δώσε δύναμη η ζωή και σε ανάγκασε αν θέλεις η ζωή να προχωρήσεις έστω και έτσι τραυματισμένος, τραυματισμένη. Για να βρεις τον ερωτά σου. Για να βρεις τον σύντροφό σου. Και για να βγεις από το τέλμα το οποίο ήσουνα.
Πολύ δυνατά μηνύματα. Καταπληκτικά μηνύματα. Το επόμενο είναι, ποιο είναι το πολύ σημαντικό μάθημα που θέλει να σου πει, και έχει βγει μια βασίλισσα λοιπόν εδώ, πολύ δυνατή. Αυτή η βασίλισσα Ξυφών, ζώδια του αέρα βέβαια. Λοιπόν, εδώ τώρα βέβαια έχουμε, εδώ έχουμε Παρθένο, εδώ έχουμε Υδροχό, εδώ έχουμε μόνο τον πλανήτη Άρη, εδώ έχουμε ζώδια της Γης, εγώ και η Παρθένη και Ταύρη, και εδώ έχουμε ζώδια του αέρα. Δίδυμη, ζυγή και υδροχόη. Η δύναμη, η εσωτερική δύναμη, το δε μασάω, ήρθε η στιγμή να το πάρεις πάνω σου. Αποφάσεις, αποφάσισε σου λέει, τι θες να κάνεις στη ζωή σου, πώς θα πορευτείς. Συγκλονιστικό, είναι οι αποφάσεις στη ζωή. Είναι όλα αυτά τα οποία έπρεπε να αποφασίσουμε στη ζωή μας, με ποιους ανθρώπους, με ποιες και με ποιους θα πορευτούμε και τι θα κάνουμε. Σε σφυριλάτησε, σου δώσε δύναμη, σου δώσε πολύ μεγάλη δύναμη. Μπορεί να μην έχεις ανακαλύψει, αλλά σου δώσε πολύ μεγάλη δύναμη. Το επόμενο είναι, πώς θα γίνουν καλύτερες οι σχέσεις. Με ποιο τρόπο. Και πάμε να το δούμε. Τρόπος είναι με το να ξεπεράσω με το να ξεπεράσω το πλήγωμα στην καρδιά. Με το να ξεπεράσουμε οτιδήποτε μας πληγώνει. Με το να ξεπεράσουμε επίσης να μην είμαστε τρίτα πρόσωπα ίσως. Παίζει και αυτό. Ή να μην μπαίνουμε σε σχέσεις με τρίτα πρόσωπα. Όσο και αν αυτό ακούγεται δύσκολο, διότι η καρδιά μας μετά, η καρδιά μας μετά πονάει πάρα πολύ, δυσκολεύεται πάρα πολύ. Κουβαλάει βάρος. Αλλά το επόμενο που σημαίνει επίσης είναι ξεπερνάω τυχόν ανασφάλειες που μπορώ να έχω. Πάνω σε χάρη. Δεν θα ξαναρωτευτώ. Δεν θέλω να ξαναπληγωθώ. Ή φοβάμαι να προχωρήσω διότι φοβάμαι ότι θα με πληγώσουν ή θα... Αυτό είναι εδώ. Ξεπέρασμα αυτών των εμποδίων με δύναμη. Γιατί αυτή εδώ η βασίλισσα θα σας δώσει δύναμη. Το επόμενο είναι πώς θα βοηθήσω εγώ τον εαυτό μου ή τη σχέση μου και πάλι ένας άσος εδώ. Ξεκαθαρίζω τη θέση μου. Ξεκάθαρη θέση, ξεκάθαρα λόγια, ξεκάθαρες καταστάσεις, δίκαιες καταστάσεις, όριμα πράγματα, με δύναμη, με αισιοδοξία, με αξία. Βρίσκω και σύντροφο ή αγαπημένο αγαπημένη, με αξία, που να μου δίνει αξία και να αντιλαμβάνεται την αξία μου. Να μην με μειώνει. Συγκλονιστικό. Για να δούμε τα καρμικά. Και βέβαια εδώ έχουμε πάλι τον Άσο, όπως είπαμε, που σημαίνει πολλά πράγματα. Εδώ το καρμικό που βγαίνει, οι καρμικές κάρτες, είναι η χαρά της ζωής. Η διασκέδαση. Να περνάμε καλά. Να περνάμε όμορφα. Με τραγούδια, με κέφι, με χορό. Εδώ βέβαια, σε κάποια αποτύπωση δηλώνει και τον έρωτα. Το βλέπετε εδώ το κόκκινο. Που είναι ότι μετά από πολύ χαρά, πολύ κέφι, έρχεται και το ερωτικό κομμάτι με πάθος. Αλλά είναι συνέστημα εδώ. Το συνέστημα, να βγει το συνέστημα. Γι' αυτό γίνονται όλα αυτά. Αυτά γίνανε ως μάθημα, ως μια διαδικασία δύσκολη μεν, αλλά για να βγει το συνέστημα και όχι να καταπλακωθεί. Και η επόμενη καρμική επιρροή κάρτα είναι το 4. Εδώ κάτι άλλο, συγγνώμη. Ωραία, ναι. Το 4 λοιπόν κυπέλλου. Έχεις όλα τα καλά του κόσμου. Έχεις τα πάντα. Αλλά δεν ωφελεί σε τίποτα να κάθεσαι εδώ σε αμυντική φάση, στάση και να μην κάνεις τίποτα και να μην βλέπεις όλα αυτά τα όμορφα τα οποία σου δίνει και σε ευλογεί ο Θεός. Μπορεί να έχεις τον έρωτα, ναι. Μπορείς να τον βρεις, ναι. Μπορείς να βρεις αυτό που ζητάς. Μπορείς να βρεις το συνέστημα. Αλλά, αν δεν φύγεις, αν δεν προχωρήσεις, αν είσαι κολλημένος στο παρελθόν του τι έγινε και με κατέληψε και με έκανε και δεν προχωρήσεις, δεν θα γνωρίσεις, δεν θα γνωρίσεις το καινούριο. Δεν θα κάνεις χώρο να έρθει το καινούριο, το όμορφο, το ωραίο, να δει την αξία σου, να ξεπεράσεις προβλήματα καρδιάς, να έχεις δύναμη αισιοδοξία, γιατί εδώ είναι και μια γυναίκα η οποία μπορεί να σου δώσει πολύ μεγάλη δύναμη. Αν είσαι άντρας, μπορεί να συναντήσει μια γυναίκα με πολύ μεγάλη δύναμη και να σε βοηθήσει. Αν είσαι γυναίκα, μπορεί να είσαι εσύ αυτή η οποία βοηθά τον εαυτό σου. Πώς θα γίνεις χαρούμενος, αν είσαι έτσι εδώ, είναι και καρμικό, και δεν το δουλέψεις.
και δεν γύρισες λίγο εδώ, δηλαδή εδώ κλαίμε στη μοίρα μας. Εδώ κλαίς τη μοίρα και λες, ω, και αυτό και βαριέμαι και δεν μπορώ και εκείνο και τ' άλλο. Όχι, δεν είναι έτσι. Συγκλονιστικό και αυτό, πολύ αποκαλυπτικό, πολύ όμορφο, που σημαίνει ότι εδώ, για να βρούμε δίδυμες φλόγες, αδελφές ψυχές, είτε ήμασταν σε σχέση, είτε θα βρούμε, είτε είμαστε τώρα ή οτιδήποτε, σημαίνει να ξεπεράσω και να είμαι εκεί έτοιμος, έτοιμη να το δεχτώ. Να δεχτώ τη χαρά, γιατί πρέπει να το επιτρέψουμε κιόλας. Ωραία λοιπόν, και τώρα πάμε και στην τελευταία μας επιλογή, στο τέταρτο deck. Ένα λεπτό να τα μαζέψω. Ωραία, τέταρτη επιλογή. Για να φέρω το deck. Τέταρτο deck, αδελφές ψυχές, δίδυμες φλόγες, ρίξιμο και ανάλυση και πώς τα βρίσκουμε. Και εδώ είχε βγει το bottom of the deck, ένα άλλο πολύ σημαντικό νούμερο που είναι το 2, δείγμα δίδυμων φλόγων, το 2 πεντάκτημα. Λοιπόν, καλή κάρτα είναι η ισορροπία δυνάμεων εδώ και η ισορροπία στις σχέσεις. Η εξισορρόπηση των σχέσεων με πρακτικό τρόπο, να το πούμε έτσι. Ωραία λοιπόν, για να δούμε. Για να δούμε τι έχει να μας πει το ρίξιμο δίδυμες φλόγες. Αδελφές ψυχές, είδαμε τη μεθοδολογία. Αν τυχόν έχετε θέμα, μπείτε στο site μου, βάλτε τα καθέκαστα εκεί και θα σας βγάλει αμέσως τι γίνεται και φυσικά μπορείτε να δείτε και τις συμβατότητες των αριθμών για να δείτε τι γίνεται και εννοείται ότι έχω και άλλο link στο οποίο στο site μου μπορείτε να δείτε και τις αστρολογικές σχέσεις. Πάμε. Για να δούμε λοιπόν την περιγραφή, το κεντρικό σημείο, τι γίνεται εδώ. Και είναι η μεγάλη ιέρια. Το βλέπετε το 2. Το βλέπετε το 2. Το βλέπετε εδώ πέρα τις δύο κολόνες που είναι οι επιλογές. Τις βλέπετε. Τις βλέπετε την πύλη η οποία από πίσω είναι κλειστή. Είναι εδώ πέρα οι γνώσεις. Γιατί εδώ αν παρατηρήσετε έχει ένα βιβλίο με πολλά ιδιαίτερα γράμματα και σύμβολα τα οποία αποτυπώνουν την ψυχή. Τη γεωμετρία, να το πούμε έτσι, της ψυχής, γιατί οι Πυθαγόροι δεν είχαν μόνο νούμερα, είχαν και γεωμετρία και αποτυπώνανε πάνω σε αυτούς τους συμβολισμούς, ας πούμε, τη γεωμετρία της ψυχής. Λοιπόν, μην σας μπερδέψω περισσότερο. Εδώ δείχνει ένα μωρό, δείχνει τη γέννηση νέων πραγμάτων, νέων ειδών. Εδώ είναι γνωρίζω. Το γνωρίζω, γνωρίζω ότι ναι, έχω γνώσεις, πράγματα, διέστηση. Γνωρίζω για τη σχέση μου, γνωρίζω για τις δίδυμες φλόγες, τις αδελφές ψυχές, ενδόμηχα μέσα μου, χωρίς να έχω διαβάσει και πολλά πράγματα, αλλά μέσα μου γνωρίζω πολύ καλά τι συμβαίνει και τι γίνεται, εννοείται ότι αναζητώ τις αλήθειες. Αλλά δεν τα αποκαλύπτω κιόλα. Γιατί εδώ η μεγάλη αίρια σημαίνει κρατάω και αρκετά πράγματα, λίγο κρυφά, προκειμένου να δω πώς όλα αυτά θα εξελιχθούν. Το επόμενο. Τι επιρροές υπάρχουν. Οι επιρροές υπάρχουν, έχουμε ένα τεσσάρι εδώ πέρα. Ένα τέσσερα πεντάκτινο. Το τέσσερα πεντάκτινο και οι επιρροές του είναι, εδώ έχει γεωμετρία. Σημαίνει το χτίζω, το δημιουργώ, αλλά θέλω πρακτικότητα, θέλω ύλη, θέλω επιτυχία, θέλω να προχωρήσω, θέλω να δώσω προτεραιότητα ίσως σε κάποια άλλα πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν περισσότερο και με το χρήμα. Αυτό τώρα μπορεί να σημαίνει εσείς ή εκείνον. Ο οποίος εδώ έχουμε μία διαφορετική αποτύπωση, θέλω να τη δείτε γιατί εδώ έχουμε ένα άλλο καθρέφτισμα. Εδώ σημαίνει διαισθάνομαι, καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι άλλα πράγματα για τη ζωή και εδώ σημαίνει ότι αυτός είναι δοσμένος μόνο στην ύλη και το χρήμα. Οπότε αυτοί οι δύο κόσμοι δεν μπορούν να συμβαδίσουν 100%. Για να δούμε, για να προχωρήσουμε. Γιατί όμως συναντηθήκατε. Okay, γιατί όμως έγινε η συνάντηση. Και η συνάντηση έγινε διότι ήταν καρμική. Ορίστε, πάλι το πεντάκτινο εδώ. Έξι πεντάκτινο. Η συνάντηση ήταν καρμική. Δίνω, παίρνεις. Παίρνω, δίνεις. Τόσο απλά. Προσπαθεί να είναι δίκαιος αυτή εδώ πέρα η φιγούρα. Δεν δίνει λόγια. Δίνει πρακτικά πράγματα. Οπότε η συνάντησή σας δεν ήταν τυχαία. Ήταν καρμική όντως, ήταν γιατί έπρεπε να γίνει και το καταλαβαίνετε εσείς μέσα σας ότι όντως έτσι είναι τα πράγματα.
Εκείνος βέβαια το σημαίνει και απομόνωση, ήταν απομονωμένος στην κοσμάρα του, ήθελε ίσως άλλα πράγματα, ίσως να ζητούσε άλλα πράγματα, αλλά συναντηθήκατε για να δώσετε και να πάρετε σε ένα πρακτικό επίπεδο, βέβαια εδώ σημαίνει και οικονομική βοήθεια. Τώρα, ποιος βοήθησε ποιον, αυτό είναι άλλο θέμα. Πάμε να δούμε ποιο είναι το ιερό σας συμβόλαιο που σας δένει. Έχει βγει το αστέρι, σε όλα έχει βγει το αστέρι, λοιπόν, να, το αστέρι. Έμελε να συναντηθείτε. Το άστρο σας, τα άστρα σας, οι φλόγες σας, οι ψυχές σας συναντήθηκαν. Τελείωσε. Εδώ λοιπόν αυτή η αίρια που ρίχνει νερό, στο νερό μέσα και στο έδαφος, εξίσου και το ίδιο, δηλώνει την συμφωνία των ψυχών. Νερό εσείς, γη εκείνος. Ας το δούμε και έτσι σαν συμβολισμό. Νερό εσείς, γη εκείνος. Πιο πρακτικός. Πιο έτσι των οικονομικών θεμάτων, της ύλη. Εσείς άλλα να ζητούσατε όμως. Το επόμενο είναι, ποιο είναι το σημαντικό σας μάθημα. Και το σημαντικό σας μάθημα είναι ένα εφτάρι. Αρχίζουμε εδώ και σοβαρεύουμε πάρα πολύ. Ένα εφτάρι είναι το 7 πεντάκτημα. Κοιτάξτε, είναι το 7 πεντάκτημα. Φροντίζω, κοιτάξτε να δείτε και το εδώ που είναι πάνω, το τρίγωνο προς τα πάνω κτλ. Φροντίζω αυτό το φυτό, αλλά στην ουσία είναι ένας συμβολισμός. Φροντίζω την ψυχή μου. Γεμίζω νερό την ψυχή μου να ξεδιψάσει. Και γύρω-γύρω αυτά τα πεντάκτηνα είναι και λίγο σαν προστατευτικά. Και όντως τα πεντάκτηνα στους Πυθαγόριους, το όρθιο πεντάκτηνα, έτσι, κοιτάξτε να δείτε, αυτά τα πεντάκτηνα είναι όρθια. Δηλαδή η μύτη κοιτάζει προς τα πάνω, όχι προς τα κάτω, γιατί προς τα κάτω είναι η διαστρέβλωση. Τα πήραν όλα και τα διαστρεβλώσαν οι άνθρωποι. Τέλος πάντων. Και εδώ μέσα έχει και κρυστάλλους. Η απόλυτη σύνδεση της ψυχής. Λοιπόν, το σημαντικό μάθημα είναι μαθήματα ψυχής. Τελείωσε. Και οι δύο, και εσείς, είτε άντρες είτε γυναίκα, σημαίνει ότι μέσα από αυτή τη συνάντηση που είχατε κάνει ή είστε τώρα ή θα κάνετε κιόλας, είναι μαθήματα ψυχής. Και το καταλαβαίνετε αυτό, ότι είναι μαθήματα ψυχής. Σας κάθεται καλά, δεν σας κάθεται άσχημα. Γιατί πολλοί άνθρωποι λένε, έλα τώρα τι μαθήματα ψυχής, τι μου λες τώρα και τι είναι αυτά και θα μας τρελάνεις και φιλοσοφίες και... ναι, κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν. Εσείς το καταλαβαίνετε και φροντίζετε κιόλα την ψυχή σας και πρέπει να τη φροντίσετε την ψυχή σας. Πώς θα μπορούσαν να γίνουν καλύτερες οι σχέσεις. Και έχουμε έναν ακόλουθο. Έναν ακόλουθο πεντάκτηνο. Πολλά πεντάκτηνα βγαίνουν εδώ. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ γη, αρχίζει πολύ ύλη και υπάρχει εδώ πέρα και περιτριγυρίζεστε γύρω από οικονομικά θέματα κυρίως. Εντάξει, μπορεί να σας δυσκολεύαν, να σας δυσκολέψανε πολύ θέματα καριέρας, αλλαγής, κάποιος πήγε εξωτερικό, μετακίνηση, όλα αυτά. Εδώ ο ακόλουθος πεντάκτηνο σημαίνει όμως και τα καλά νέα, σημαίνει και προσφορά. Για να καλυτερέψουν οι σχέσεις χρειάζεται υπομονή, ωριμότητα, καλοσύνη και πρακτικές λύσεις. Χειροπιαστές, πρακτικές λύσεις. Εντάξει, όχι λόγια του αέρα. Ναι, θα κάνω. Μπαμ, κατευθείαν. Και στο επόμενο είναι πώς μπορώ να βοηθήσω γενικά την κατάσταση, τις σχέσεις ή οτιδήποτε άλλο. Και βγαίνει ένα εννιάρι. Ένα δύσκολο εννιάρι που σημαίνει η φυλακή, ο εγκλωβισμός, οι δυσκολίες. Δεν βρίσκω διέξοδο. Εδώ λοιπόν η βοήθεια σημαίνει ότι πρέπει να είστε σε μια σχέση που δεν θα είστε σε φυλακή. Δεν θα είστε σε αδιέξοδο. Γιατί εδώ αν παρατηρήσετε τώρα, έχουμε απομόνωση. Δηλαδή, προσέξτε λίγο. Διαφορετικές ενέργειες, λίγο απομόνωση, αυτός είναι στην κοσμάρα του. Εδώ, ok, είναι η συνάντησή μας μια χαρά. Εδώ δείχνει, ok, εντάξει, δείχνει την ροή των ψυχών και τη συνάντηση. Εδώ υπάρχει μοναξιά, μοναξιά, μοναξιά. Στα πάνω κομμάτια υπάρχει μια μοναξιά. Φαίνεται ότι αρκετές από εσάς υποφέρατε από αυτό. Από τη μοναξιά της σχέσης. Δεν λέω δίδυμες, φλόγες, αδελφές, ψυχές. Είπαμε, κουβαλάνε και βάρη. Το μάθημά σας λοιπόν, για να είναι καλύτερες σχέσεις ή να καλυτερεύσουν οι καλύτερες σχέσεις στο μέλλον, είναι να είστε σε μια σχέση που δεν θα είστε φυλακοί και εγκλωβισμένοι. Αυτό εδώ να αποφύγετε.
να έχετε την απόλυτη ελευθερία. Ναι, την απόλυτη ελευθερία. Δεν είμαστε κτήμα κανενός. Δεν ανήκουμε σε κανέναν. Ναι, ακούστε όπως το λέω είναι. Δεν ανήκουμε σε κανέναν. Καμία ψυχή δεν ανήκει σε κανέναν. Κανένα DNA δεν ανήκει σε κανέναν. Είναι το δικό μας DNA. Ναι, βεβαίως, με σύνθεση άλλων δύο ανθρώπων και πιο πίσω ανθρώπων κτλ. Αλλά είναι δικό μας. Όπως το δακτυλικό συγγνώμη, αποτύπωμα είναι μοναδικό, έτσι είναι μοναδικό και αυτό εδώ πέρα. Μοναδική, να μην φυλακίζεστε. Ανεξαρτησία λοιπόν. Πολύ σημαντικό μάθημα. Πολύ σημαντική καλυτέρευση. Ποιο είναι το καρμικό εδώ? Το καρμικό είναι άλλο αυτό εδώ πέρα. Οχτώ, οχτώ ξυφών. Το οχτώ ξυφών φυσικά και εννοείται και σημαίνει επιρροές οι οποίες δείχνουν δυσκολία στις σχέσεις, δυσκολία στην επικοινωνία, δυσκολία στη σκέψη, δυσκολία στο να τα βρείτε, στο λόγο. Δεν είναι τυχαίο, είναι καρμικό. Ο αριθμός 8 πίσω φυσικά είναι καρμικός και αυτός εδώ πέρα και κολλάει με αυτό εδώ πέρα με το αστέρι που κάνει και αυτό τον αριθμό 8. Διαφορετικές ενέργειες, αλλά εδώ δείχνει όλα αυτά τα οποία περάσατε προκειμένου να αντιληφθείτε τι συμβαίνει και τι γίνεται και πώς θα προχωρήσετε. Πολύ σημαντικό. Και το επόμενο καρμικό κομμάτι είναι μάλιστα, νάτος εδώ πέρα ο βασιλιάς. Είναι ο βασιλιάς μπαστούνι, δυνατός και σίγουρος. Φαίνεται λοιπόν εσείς ότι κάπου ταιριάζετε καλύτερα με αυτόν εδώ πέρα. Και θα σας πω. Φυσικά, αν παρατήσετε, κρατάει εδώ πέρα ένα μπαστούνι, συμβολισμός και εδώ πέρα, αλλά αυτός ο βασιλιάς έχει τη δύναμη να σας τραβήξει. Η φωτιά του, η ενέργειά του, η δύναμή του. Προσέξτε, η εσωτερική δύναμη, η αυτοπεποίθησή του. Αυτός εδώ πέρα και η γλώσσα σώματος, αν τη δείτε, σημαίνει αυτοπεποίθηση, δύναμη, γνωρίζω, δεν μασάω, ξέρω, έρχομαι να σε σώσω. Δεν το λέω με την έννοια ότι εντάξει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα εσείς, προς Θεού. Έρχομαι, λέει εδώ πέρα, όμως να σε βγάλω. Έρχομαι να σε σώσω από όλα τα δεινά. Να σου δείξω έναν άλλο κόσμο. Όχι αυτόν τον κόσμο εδώ. Αυτόν εδώ πέρα τον κόσμο. Πολύ όμορφα λοιπόν τα μηνύματα αυτά. Λοιπόν, πολύ ωραίες οι αναλύσεις. Ελπίζω να σας άρεσε. Τα μαζεύω. Λοιπόν, για να ολοκληρώνουμε σιγά σιγά. Είπαμε αρκετά πραγματάκια και πολλές πληροφορίες. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το ρίξιμο. Ελπίζω να άρεσε και σε εσάς. Αν είσαι καινούριος και σου άρεσε και εσένα, έλα στην παρέα μας. Κάνε μια εγγραφή, κάνε like, μοίρασε το βίντεο παντού. Κάνε σχόλιο, οτιδήποτε θέλεις. Έλα στην παρέα μας να περνάμε όμορφα, ωραία και καλά. Πραγματάκια εδώ πέρα. Και σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω όλους και όλες και πολύ σύντομα θα είμαστε πάλι μαζί με κάτι όμορφο και καινούριο. Μέχρι τότε να είστε καλά, να περνάτε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.